Οι χάρτες στους οποίους αποτυπώνεται η παράνομη δραστηριότητα της Τουρκίας εντός της υφαλοκρηπίδας της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και τα σημεία που προτίθεται να διενεργήσει γεωτρήσεις, παρουσιάστηκαν στο βοηθό υφυπουργό εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, αρμόδιο για ευρωπαϊκές και ευρασιατικές υποθέσεις. Η παρουσίαση έγινε από τον Υπουργό Εξωτερικών κατά τη συνάντηση των δύο και προηγήθηκε αυτή του Αμερικανού αξιωματούχου με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Κυβερνητική πηγή ανέφερε στον Α ότι ο Μάθιου Πάλμερ απάντησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επενδύουν στην ενεργειακή προοπτική της Ανατολικής Μεσογείου και ότι γνωρίζουν καλά τα σχέδια της Τουρκίας. Μιλήσαμε και για την εφαρμογή της δήλωσης προθέσεων, του πλαισίου συνεργασίας για την ασφάλεια δηλαδή, και το πώς μπορούν να γίνουν συγκεκριμένες κινήσεις σε αυτό το επίπεδο. I know that Intel's hearts beat on the left, but all of our hearts beat for Cyprus. Με αυτόν τον τρόπο, ο βοηθός υφυπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών μετέφερε λίγο αργότερα προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Μάθιου Πάλμερ, ο οποίος ήταν στο παρελθόν διπλωμάτης στην Αμερικανική Πρεσβεία στην Κύπρο, έκανε λόγο για εξαιρετική συνεταιρική σχέση Κύπρου-Ηνωμένων Πολιτειών. I do love this place. It's great to be back. And I look forward to continuing to work closely with the government to deepen and strengthen what is a terrific partnership. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έθεσε το θέμα των τουρκικών προκλήσεων με τον Μάθιου Πάλμερ να επαναλαμβάνει την αμερικανική θέση υπέρ των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπογραμμίζοντας ότι η Τουρκία θα πρέπει να αποφύγει αυτές τις παράνομες δραστηριότητες, θέση για την οποία ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε την ικανοποίηση και βαρέσκειά του. Το Κυπριακό, καθώς και η παρουσία της UNFICIP, συζητήθηκαν επίσης κατά τη συνάντηση του Προέδρου Αναστασιάδη με τον Αμερικανό αξιωματούχο.